σκεπασμένοι. Είτε να αναγκάσουν το αεροπλάνο του Οτσαλά να προσγειωθεί στην Τουρκία, είτε να το καταρρύψουν με πυράβλους, εάν επέστρεφε στη Συρία. Είχαν αναπτύξει αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις στο Αιγαίο για αυτόν τον σκοπό. Όσο ο Τσαλάν έμεινε στο αεροδρόμιο, ανέβηκε στο αεροπλάνο του κάποιος υπεύθυνος των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και του είπε: «Εγώ σε ξέρω. Έχω μεγάλη συμπάθεια και σεβασμό για σένα και ξέρω ότι είσαι ευπρόσδεκτος σε αυτή τη χώρα. Αλλά έχω εντολή να μην σε αφήσω να κατέβεις». Μετά την ολιγόερη παραμονή του Οτσαλάν στην Ελλάδα και την παραμονή μερικών εβδομάδων στη Ρωσία, ο Κούρδος ηγέτης καταφεύγει στην Ιταλία. Και παρά τις διαφορετικές εισηγήσεις όχι μόνο του Γκάζι, αλλά και άλλων φίλων του Κούρδων, εγκαταλείπει τη χώρα αυτή στις αρχές Ιανουαρίου. Αλλά αφού είχε ήδη περάσει από τη Ρωσία, γιατί ξαναπήγε εκεί? Γιατί τον έπεισαν ότι αυτή τη φορά μπορεί να μείνει. Μετά όμως του είπαν ότι δεν μπορεί να μείνει. Νομίζω ότι αυτό ήταν το σχέδιο. Να τον πηγαίνουν από εδώ και από εκεί μέχρι να καταλήξει σε ένα μέρος από το οποίο θα μπορούσαν να τον παραδώσουν στους Τούρκους. Γιατί αναζήτησε ο ΑΠΟ καταφύγιο στην Ελλάδα? Το μεγάλο του όνειρο ήταν να ζήσει στην Ελλάδα. Ο Γκάζι θεωρεί ότι η μεταφορά του Οτσαλάν στην Κένια ήταν αναγκαστική λύση. Ο ίδιος είχε προσπαθήσει μάταια να του βρει άσυλο σε δύο τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Σίγουρα, όταν δεν έχεις άλλη επιλογή, θα αποδεχθείς κάθε χώρα, ακόμα και τις Σεϊχέλες ή κάτι παρόμοιο. Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν απήχθη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη. Όμως μέχρι την Παρασκευή θα είχαμε εξασφαλίσει ένα σίγουρο καταφύγιο για αυτόν. Στο τέλος της συνάντησης ρωτάμε τον άνθρωπο που είχε παραδεχθεί ότι ήταν πράκτορας της μυστικής αστυνομίας του Σάχη, από πότε νομίζει ότι οι Αμερικάνοι γνώριζαν που είναι ο Οτσαλάν. Ξέρετε τι τεχνικές δυνατότητες έχουν οι Αμερικανοί. Μπορούσαν να τον πάνε όπου θέλουν. Οι εκπρόσωποι των Κούρδων στην Ευρώπη πιστεύουν τώρα ότι η συνέχιση της παρουσίασης των βίντεο ομολογιών του Οτσαλάν θα προκαλέσει νέες εκρήξεις του κουρδικού πληθυσμού όχι μόνο στη Δυτική Ευρώπη, αλλά και στην Τουρκία. Δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία του κουρδικού πληθυσμού θα ησυχάσει όσο η Τουρκία συνεχίζει την ίδια πολιτική με το κουρδικό. Όσο χρησιμοποιεί τον Οτσαλάν έτσι όπως τον χρησιμοποιεί, με τις ομολογίες και τα βίντεο που παρουσιάζονται. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμα, πολλοί Κούρδοι, που είναι συνδεδεμένοι με τον Οτσαλάν, που πιστεύουν σε αυτόν και που δεν είναι δυνατόν να ανεχθούν αυτή τη μεταχείριση. Στην Κωνσταντινούπολη έκλεισε ουσιαστικά σήμερα η ανάκριση Οτσαλάν, χωρίς την παρουσία των δικηγόρων του. Στους κινηματογράφους της πόλης, η προβολή του δρόμου του Γιουνέι μιλά για μια χώρα που είναι 17 χρόνια πίσω. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η απόφαση των δικαστών της δίκης που θα γίνει στο νησί Ιμραλή πρέπει να οδηγήσει στην εσχάτη των ποινών. Yani adil bir şekilde yargılansın. Yani bu zaten yine devletimize güveniyoruz diyoruz. Στο δικηγορικό σύλλογο της πόλης μας εξηγούν ότι είναι αντίθετη στα κρατικά δικαστήρια ασφαλείας. Πριν ο πρόεδρος του συλλόγου μιλήσει στην κάμερα, ρωτάει από πού είμαστε. Όχι, σε αυτή την ατμόσφαιρα δεν θα ήθελε να μιλήσει σε ελληνικό μέσο. Λυπάται πολύ. Οι δικηγόροι του Αμπντούλα Οτσαλάν ούτε και σήμερα μπόρεσαν να δουν τον πελάτη τους. Η εισαγγελία ωστόσο από την Άγκυρα τους ειδοποίησε ότι δύο από τους 15 θα μπορέσουν να τον δουν τα επόμενα 24 ώρα. Μέχρι τώρα ο Δής είχε την παραμικρή επαφή με τον Οτσαλάν. Του κάνανε ερωτήσεις κατά παράνομο τρόπο όταν συνελήφθη. Σύμφωνα με το διεθνή αλλά και το δικό μας νόμο, είναι παράνομο να δένει στα μάτια στον κρατούμενο. Και σύμφωνα με τον νόμο της Τουρκίας, είναι υποχρεωμένοι να μας φέρουν σε επαφή με τον κατηγορούμενο εντός 4 ημερών. Αλλά μέχρι σήμερα αυτό δεν έγινε. Στην Τουρκία γενικά, οποιοδήποτε είναι αντίθετος με την κυβέρνηση, δεν μπορεί να περιμένει τιμία δίκη. Τα δικαστήρια κρατικής ασφάλειας
διέπονται από δικούς τους νόμους και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θα αποκαλούσαμε φυσικό δικαστή του πολίτη. Αυτά τα δικαστήρια δικάζουν με βάση την κρατική σκοπιμότητα. Δεν είναι ανεξάρτητα και έτσι δεν θα δικάσουν και κάποιον που θεωρείται ο υπαριθμόν ένα εχθρός του κράτους. Να επισημάνω από το ρεπορτάζ του Τάσου, πολύ ενδιαφέρον όπως πάντα, όπως όλα τα ρεπορτάζ του Τάσου Τελούλου. Πρώτον, ότι οι δηλώσεις και το κλίμα από την Κωνσταντινούπολη και οι δηλώσεις του εκπροσώπου των Κούρδων στη Γερμανία είναι μια πολύ καλή απάντηση στις παρατηρήσεις που έδινε ο Μεμέτ Αλί Μπιράντα από την Κωνσταντινούπολη, επιχώντας ένα κλίμα λίγο πιο καθεστωτικό για τον Νοτσαλάνο τρομοκράτη. Και δεύτερον, βέβαια, η μαρτυρία του Αλί Γκάζι, ενός ανθρώπου που έπαιξε ρόλο κλειδί στην περιπέτεια του Τσαλάν από τη Δαμασκό στην Κένια και από εκεί στην Άγκυρα, νομίζω ότι προσφέρει επίσης πολύ χρήσιμες πληροφορίες για να φτιάξουμε το puzzle αυτής της περιπέτειας και τις ενδεχόμενες ευθύνες. Όπως επίσης, νομίζω ότι πληροφορίες πολύ ενδιαφέρουσες μας δίνει και το ρεπορτάζ στο δικό σου, Αλέξη, από τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές πρωτεύουσες για την εμπλοκή των ξένων υπηρεσιών. Το μόνο που πρέπει να πούμε, νομίζω, είναι για την ιστορία του Μπιράντ, ότι ο Μπιράντ είναι φίλος βεβαίως, αλλά είναι ένας άνθρωπος πραγματικά ο οποίος απηχεί το τουρκικό κατεστημένο στην πιο οθωμανική του και ευγενική μορφή, θα έλεγα. Μπορεί να σου λέει την πλέον οθωμανική αγριότητα με έναν τρόπο εξαιρετικά ευγενή. Βέβαια, η αξία αυτού του πράγματος είναι ότι ακούς πραγματικά τις τουρκικές θέσεις σε ένα καλό περιτύλιγμα. Και αυτό έχει μια αξία. Όσο και να ενοχλεί, εν πάση περιπτώσει. Έστω και ενοχλητικά, ποια είναι ακριβώς η άποψη άλλης πλευράς. Νομίζω όμως ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Αλέξης Παπαχελάς. Ένα ρεπορτάζ που έκανε στις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές πρωτεύουσες και που φωτίζει ένα επίσης κρίσιμο θέμα. Τι ρόλο έπαιξαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί στην περιπέτεια του Τσαλάν και στην τραγική της κατάληξη. Η επιχείρηση σύλληψης του Τσαλάν με το κωδικό «Προσεκτικός» ήταν μια σπάνια στιγμή συνεργασίας των μυστικών υπηρεσιών τεσσάρων τουλάχιστον χωρών. Τη CIA, της MIT, της Mossad και της Κενιάτικης Μυστικής Υπηρεσίας. Το μαύρο κουτί ερεύνησε το ρόλο των υπηρεσιών αυτών και συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον δημοσιογράφο των γνωστών εκδόσεων Jane's, τον Paul Beaver, έναν από τους πιο γνωστούς διεθνώς ειδικούς σε θέματα μυστικών υπηρεσιών. Γνωρίζουμε ότι η επιχείρηση είχε την ονομασία «Προσεκτικός». Αυτός ήταν ο κωδικός της συνολικής επιχείρησης παρακολούθησης από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος. Δεν αποκλείεται οι Τούρκοι να είχαν δώσει μια άλλη ονομασία για την επιχείρηση απαγωγής του. Ποιος ήταν ο ρόλος της CIA στην επιχείρηση? Εμείς πιστεύουμε ότι από την πρώτη στιγμή που εγκατέλειψε το Δαμασκό, τον περασμένο Οκτώβριο, ο κύριος Τσαλάν βρισκόταν υπό την παρακολούθηση διαφόρων μυστικών υπηρεσιών, υπό την έλεγχο κυρίως των Αμερικανών. Φαίνεται ότι υπήρξε κάποιος διακανονισμός ανάμεσα στην κυβέρνηση της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και τον ακολουθούσαν στην περιπλάνησή του, ιδιαίτερα στη Ρώμη, όπου η κατοικία του ήταν υποστερή παρακολούθηση. Και μάλιστα, σε κάποιο σημείο, τον έχασαν μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου και τον εντόπισαν πάλι στο Ναϊρόμπι. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε άλλωστε το ρόλο της CIA στη σύλληψη του Τσαλάν. Αντιθέτως, η Μοσάτ επιμένει ότι δεν είχε τίποτα να κάνει με την επιχείρηση «Προσεκτικός». Πολιτικά βρίσκονται σε αμηχανία. Βλέπουν ότι ο υπόλοιπος κόσμος αντιλαμβάνεται την αναπτυσσόμενη συνεργασία του Ισραήλ με την Τουρκία σαν μια πολύ στενή διμερή συναλλαγή που επισκιάζει κάθε άλλη σχέση του Ισραήλ με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πιστεύω ότι αισθάνονται την ανάγκη να κρατήσουν κάποιες αποστάσεις, φοβούμενοι ενδεχόμενες αντιδράσεις από τους Κούρδους. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι το τέλος του Τσαλάν άρχισε από τη στιγμή που η Τουρκία εγκαινίασε μια στενή στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Το Ισραήλ προσέφερε πληροφορίες από το δορυφόρο που έχει και τους πράκτορές του για τις κινήσεις του PKK και του Τσαλάν, καθώς και εκπαίδευση των τουρκικών ειδικών δυνάμεων. Ο Βίκτορ Οστρόφσκι είναι ένας από τους λίγους πρώην πράκτορες της Μοσάτ που έχουν σπάσει τη σιωπή τους και μιλάνε τώρα ανοιχτά για το τι κάνει η Ισραηλινή υπηρεσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η σχέση μεταξύ της Μοσάτ και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών δεν είναι πρόσφατη. Η Μοσάτ από τη μία βοηθούσε τους Κούρδους του Ιράκ στον αγώνα τους εναντίον της Βαγδάτης, ενώ την ίδια στιγμή παρήχε στην Τουρκία πληροφορίες για τους Κούρδους, σύμφωνα φυσικά με όσα προέβλεπε η λεγόμενη συμμαχία. Η συνεργασία ήταν συνεχής. Οι δύο χώρες είχαν αμοιβαία συμφέροντα. Η Μοσάντ εκπαίδευε τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, τους προμήθευε με όπλα και εξοπλισμό για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Εξοπλισμό πρώτης γενιάς που δεν χρησιμοποιούσε πλέον η ίδια. Εκπαίδευε τις ομάδες Προύσης και γενικά έκανε ό,τι χρειαζόταν για τον εξυγχρονισμό των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.
to bring them up to date. Όσο για τους Αμερικανούς, ο ίδιος ο πρόεδρος Κλίντον έστειλε προσωπικό μήνυμα στον πρόεδρο της Συρίας Ασάντ, με το οποίο τον καλούσε να μην παίζει με τη φωτιά, να παραδώσει τον Οτσαλάν ή, εν πάση περιπτώσει, να τον διώξει από το καταφύγιο του στην κοιλάδα Μπεκά. Το προφανές ερώτημα είναι γιατί τόσο ενδιαφέρον από τους Αμερικανούς και τις άλλες χώρες για τον Οτσαλάν. Γιατί η CIA να πάρει το βάρος μιας τέτοιας επιχείρησης, καθώς επίσης και το ρίσκο κουρδικών τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον Αμερικανικών στόχων. Μια πρώτη απάντηση βρίσκεται στον πρόσφατο εκβιασμό της Άγκυρας για τη χρησιμοποίηση της αεροπορικής βάσης Σιλίκ στη Νότια Τουρκία. Η βάση αυτή έχει μεγάλη στρατηγική σημασία για τους Αμερικανούς και τους Εγγλέζους, προκειμένου να κάνουν τις συνεχείς αεροπορικές επιδρομές εναντίον Ιρακινών στόχων. Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί έδειξαν μεγάλη προθυμία να προσετεριστούν την Τουρκία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να στριμώξουν τον Σαντάμ Χουσέιν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Τούρκοι εξακολουθούν να επιτρέπουν τη χρήση της αεροπορικής βάσης του Ιντσιρλίκ για τις πτήσεις των συμμαχικών αεροσκαφών πάνω από το βόρειο Ιράκ. Εάν απέσυραν την υποστήριξή τους, θα ήταν πολύ δύσκολο για τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς να ελέγξουν τον Σαντάμ στην περιοχή. Μια δεύτερη απάντηση έχει να κάνει με τα σχέδια των Αμερικανών για την παγίωση ενός αυτόνομου κουρδικού κρατηδίου στο βόρειο Ιράκ. Η ηρωνία είναι ότι οι Κούρδοι του Βορείου Ιράκ απολάμβαναν μεγαλύτερης αυτονομίας από ό,τι οι Κούρδοι στις άλλες χώρες. Παρόλο που, λόγω του Σαντάμ Χουσέιν, υπήρχε η αντίληψη ότι ήταν πιο καταπιεσμένοι. Έχουν μια de facto αυτονομία τώρα, αν και σε μεγάλο βαθμό τελούν υπό την προστασία των δυτικών συμμάχων. Το περασμένο φθινόπωρο, η Αμερικανή Υπουργός Εξωτερικών, Madeleine Albright, μεσολάβησε ανάμεσα στους δύο ηγέτες των Κούρδων του Ιράκ για να σταματήσουν τη μεταξύ τους διαμάχη και να σταθεροποιήσουν την κατάσταση στο βόρειο Ιράκ. Η συμφωνία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ των δύο φατριών. Μέρος της συμφωνίας ήταν να μην επιτρέψουν στο PKK να διεξάγει επιχειρήσεις από το βόρειο Ιράκ. Και αυτό περιόρισε σημαντικά τις κινήσεις του PKK. Ο Αμερικανικός ρόλος στο Βόρειο Ιράκ έχει όμως να κάνει και με το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται αυτή την περίοδο γύρω από τα πετρέλαια της Κεντρικής Ασίας. Το Κουρδιστάν, αυτή η περιοχή που ποτέ έως τώρα δεν έχει γίνει αυτόνομο κράτος των Κούρδων, είναι μια περιοχή με μεγάλα πετρελαϊκά αποθέματα. Μόνο του το Ιράκ έχει τόσο πετρέλαιο όσο έχει με τη σημερινή γνώση όλη η περιοχή της Κασπίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτό το πετρέλαιο βρίσκεται στο Βόρειο Ιράκ. Το Βόρειο Κουρδιστάν είναι μια περιοχή μειωμένης κυριαρχίας που έχει τα γνωστά προβλήματα. Η περιοχή όμως που ήλεγε το PKK και ο Τσαλάν ήταν ακόμα μια κρίσιμη περιοχή, γιατί μέσα από αυτή θα περάσει ο μεγάλος αγωγός τον οποίο σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή η Τουρκία και μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Το Κουρδιστάν είναι και μια χώρα γέφυρα. Ήταν γέφυρα από τα παλιά χρόνια, γιατί από εκεί πέρναγε ο δρόμος του μεταξιού. Σήμερα περνάει ο δρόμος των πετρελαίων. Ο Τσαλάν δεν ήταν λοιπόν ένα απλό, ένα αθώο δώρο των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής και του Ισραήλ στην Άγκυρα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Ισραήλ έχουν πάρει σοβαρά ανταλλάγματα, έχουν εξασφαλίσει δικούς τους απότερους στρατηγικούς στόχους από την υπόθεση ο Τσαλάν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κένια ή οποιαδήποτε άλλη χώρα μας βοήθησε να συλλάβουμε τον Τσαλάν, αυτό είναι φυσιολογικό. Και δεν νομίζω ότι μπορούν να ζητήσουν κάποιο αντίτιμο. Αυτό είναι καθήκον κάθε χώρας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια συναλλαγή. Μας βοήθησε σε αυτό. Δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ζητήσουν κάποιο αντάλλαγμα που να εξυπηρετεί την πολιτική τους στην περιοχή. Τσαλάν. Το δράμα ενός ολόκληρου λαού. Πίστευα ότι το τσάι ήταν απλό ζεστό νερό. Το Λίπτον όμως απλώνεται μέσα σου. Σε διαπερνά. Το τέλος της αναζήτησης ασφαλώς δεν είναι, θα συμβεί απόψε, δεν είναι κοντά. Δεν θα μάθουμε αυτά που θέλουμε να μάθουμε, αυτά που πρέπει να ξέρουμε για τους χειρισμούς της υπόθεσης του Τσαλάν πριν περάσει αρκετός χρόνος. Ψάχνουμε και ψάχνουμε μπροστά σας. Μια δύσκολη αναζήτηση με την βοήθεια συνδέσεων με την Τουρκία, με τη βοήθεια της έρευνας που εμείς έχουμε κάνει και με τη βοήθεια του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Παπανδρέου, που είναι κοντά μας απόψε. Με βάση αυτά που μόλις είδαμε, προκύπτει, και νομίζω ότι πολύ λίγοι λογικοί άνθρωποι μπορούν να έχουν αμφιβολία γι' αυτό, ότι το ενδιαφέρον των Αμερικανών, των Ισραηλινών
ήταν πολύ μεγαλύτερο για το ίδιο των Τούρκων για τη σύλληψη του Τσαλάν, ότι ο Τσαλάν κατά πάσα πιθανότητα ούτε σε ένα βήμα του από την έξοδο του Δαμασκό δεν ήταν εκτός επιτήρησης. Συνεπώς επανέρχομαι στο ερώτημα που σας έθεσα προηγουμένως και σας ζήτησα να μου το απαντήσετε αργότερα. Γιατί η Ελλάδα διάλεξε αυτή την μορφή βοήθειας προς τον Τσαλάν και όχι τον άλλο δρόμο που προφανώς συζητήθηκε, να δοθεί στη δημοσιότητα ότι ο Τσαλάν βρίσκεται στην Ελλάδα και να απευθυνθεί στην Ευρώπη και στη διεθνή κοινότητα και να πει ο άνθρωπος αυτός είναι εδώ, δεν μπορούμε να τον δώσουμε στην Τουρκία, να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού την ευθύνη, τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, θα του δοθεί άσυλο, θα του εξασφαλιστεί μια δίκαιη διεθνή δίκαιη όπως ο ίδιος είχε ζητήσει ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί όχι, εκ των υστέρων δεν ήταν μια λογική πρόταση αυτή? Ναι, νομίζω εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής θα μπορούσε να πει κανείς, πράγματι θα μπορούσε και το είπα και εγώ στους συναδέλφους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους είπα υπήρχαν δύο επιλογές, ή να το μεταφέρουμε στο ευρωπαϊκό πεδίο. Βεβαίως εκεί ξέραμε ότι υπήρχε μια άρνηση ή ένας φόβος να πιάσουν αυτή την, το ζεστό μήλο όπως λέμε, και να θα το πετάγανε πάλι πίσω πιθανώς σε εμάς ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέραμε ποια θα ήταν η αντίδρασή τους. Αλλά ήταν όμως πράγματι ίσως η σωστότερη πολιτική κίνηση που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, παρά τις, και εκεί θα είχαμε κάποιες συνέπειες σε σχέση με την ένταση που θα προκαλούσε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ακολουθήθηκε ένας άλλος δρόμος, ενεπλάκησαν οι μυστικές υπηρεσίες. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ακούσαμε πάρα πολλά για το τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες Ισραήλ, τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες Αμερικής ή κάποιων άλλων χωρών. Η Ελλάδα δεν είναι η χώρα που θα παίξει στο πεδίο των μυστικών υπηρεσιών. Και θεωρώ ότι η εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να είναι τελείως άλλου είδους εξωτερική πολιτική. Εδώ υποπέσαμε σε αυτό το, θα έλεγα, σε αυτή την, το λάθος, με καλή πρόθεση όπως βεβαίως είπα, να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε μια χώρα όπου θα μπορούσε να βρει άσυλο ο Τσαλάν. Αλλά γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε στενοχωρηθεί από αυτήν την υπόθεση. Δεν νομίζω υπάρχει Έλληνας που να μην έχει στενοχωρηθεί. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι δεν θα πρέπει αυτό να μας αποδιοργανώσει, γιατί έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά. Έχουμε τη δίκη ο Τσαλάν που θα χρησιμοποιηθεί συστηματικά από την Τουρκία για προπαγανδιστικούς στόχους και βεβαίως ένας από τους στόχους είναι και η Ελλάδα. Έχουμε την προσπάθεια Τουρκίας να κάνει την υπόθεση ο Τσαλάν ελληνοτουρκικό θέμα, το οποίο δεν συμφέρει όχι μόνο την Ελλάδα βεβαίως, συμφέρει την Τουρκία, αλλά δεν συμφέρει και τους Κούρδους. Και ένας λόγος που δεν θα έπρεπε να έρθει ο Τσαλάν από, δικιά του πλευρά, από την δικιά του πλευρά στην Ελλάδα είναι ότι αν γινόταν ελληνοτουρκικό θέμα, η διεθνή κοινότητα θα έλεγε το εξής. Βεβαίως, εσείς οι Έλληνες και οι Τούρκοι πάντα τσακώνεστε, ένα ακόμα πρόβλημα έχετε. Ενώ η διεθνοποίηση του προβλήματος θα έπρεπε να γίνει με έναν άλλο τρόπο. Όπως όταν πήγε στην Ιταλία, άρχισε η διεθνοποίηση του θέματος. Και η δίκη βεβαίως θα συμβάλλει στη διεθνοποίηση του προβλήματος. Ότι για πρώτη φορά το κουρδικό είναι στην πρώτη σελίδα του Newsweek, του Time, πράγματι, του Economist. Πράγματι αυτό το οποίο πολύ σωστά είπαν νομίζω κάποιοι από τους αναλυτές, ότι έχει βάλει στο κεφάλι της η Τουρκία ένα σημαντικό πρόβλημα, είναι ένα δίλημα, ή θα δείξει ότι δεν είναι δημοκρατική και μάλλον εκεί θα πάει, δηλαδή ότι δεν έχει το σθένος στην πολιτική βούληση να κάνει μια ανοιχτή δίκη, ή θα κάνει μια ανοιχτή δίκη που θα έχει συνέπειες πολιτικές σοβαρότατες για το κατεστημένο στην Τουρκία. Μακάρι να γίνει αυτό. Μακάρι, διότι και εμείς έχουμε συμφέρον να αλλάξει το κατεστημένο στην Τουρκία. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με τον τουρκικό λαό, έχουμε πρόβλημα με τις κατεστημένες λογικές. Πολλές αυταπάτες πάντως. Και το κουρδικό, αν θέλετε, το κουρδικό, αν το δούμε, είναι ουσιαστικά ένα τουρκικό κατεστημένο, το οποίο θέλει να διατηρήσει τα προνόμια του και χτυπάει τους Κούρδους, κινητοποιώντας τον τουρκικό λαό εναντίον των Κούρδων. Δηλαδή δεν έχει την δυνατότητα, την πολιτική βούληση να κάνει ουσιαστικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις εσωτερικές. Πάντως κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια ιστερία αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Και αναρωτιέμαι αν εσείς έχετε ενδείξεις, πληροφορίες από τις δικές μας υπηρεσίες, αμερικανικές ή κάποιες άλλες, ότι μπορεί αυτή η ιστερία να μεταφραστεί κάποια στιγμή σε ένα θερμό επεισόδιο ή σε μια σύγκρουση. Έχετε τέτοιες πληροφορίες, ανησυχείτε γι' αυτό? Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι το συγκεκριμένο. Όμως πράγματι η ιστερία αυτή είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας, έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και πρόσφατα χθες στο ΚΙΣΕΑ. Και βεβαίως ένας λόγος που και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθήσαμε μια κοινή δήλωση και ήταν νομίζω μια σημαντική επιτυχία της Ελλάδας, αλλά επιτυχία της διεθνούς κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρώτη φορά ολοκληρωμένα αποφάσισε να καταγράψει όλες τις πτυχές του κουρδικού,
και ουσιαστικά να προτείνει και το πώς πρέπει να προχωρήσει η Τουρκία στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Αυτό τι διασφάλισε? Διασφάλισε και πάλι ότι το θέμα αυτό δεν είναι ελληνοτουρκικό, είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και η Τουρκία δεν μπορεί να μεταφέρει, κάνοντας την Ελλάδα εξελαστήριο θύμα, το πρόβλημά της για να χτυπήσει τη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, μπορεί ίσως να λέει κανείς τι είναι οι δηλώσεις αυτές, γιατί τι βοηθούνε. Βοηθούνε διότι πια παίρνει δεν θέση. Δεν θα βοηθήσουν τον Ατσαλάν να έχει μια καλύτερη τύχη, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά... εν πάση περιπτώσει θα δυσκολέψει και την Τουρκία. Ή θα τις βάλει ενώπιον των ευθυνών της να επιλέξει. Ήδη έχει αντιδράσει πολύ αρνητικά η Τουρκία, βέβαια. Η Τουρκία έχει αντιδράσει αρνητικά, διότι θεωρεί την εμπλοκή της Ευρώπης στα εσωτερικά της. Η Ευρώπη εκ των πραγμάτων θα εμπλακεί στα εσωτερικά της, όπως έχει εμπλακεί η διεθνής κοινότητα στο Κόσοβο στα εσωτερικά. Βεβαίως υπάρχουν εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όμως ήδη, εγώ θα έλεγα ότι στην διεθνή κοινότητα υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης και συγκρούονται και διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει η άποψη που λέει ποια είναι τα στενά μας εθνικά συμφέροντα να τα εξυπηρετήσουμε ασχέτως αρχών. Και υπάρχει η άλλη σχολή που πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύεται όλο και περισσότερο, αλλά και στις ΗΠΑ υπάρχει και αυτή η σχολή που λέει τα συμφέροντά μας πρέπει να ταυτιστούν με κράτος δικαίου, πρέπει να ταυτιστούν με δημοκρατικές αρχές, πρέπει να ταυτιστούν με ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι τελικά μακροπρόθεσμα το συμφέρον μας, διότι είναι η σταθερότητα στην περιοχή, σε μια χώρα, σε μια ευρύτερη περιφέρεια και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε απλώς να πω κάτι. Mm-hmm. Πρέπει να προσέξουμε και εμείς να μην παρασυρθούμε στο να θεωρήσουμε ότι το κουρδικό είναι η πρώτη προτεραιότητα της χώρας μας σε σχέση με την εξωτερική μας πολιτική. Διότι έχουμε πρώτες προτεραιότητες. Είναι η πρώτη προτεραιότητα για μας, πιστεύω, μια ηθική στάση, μια στάση υπέρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλα τα Βαλκάνια, για μια δημοκρατική λειτουργία. Καλείται η Ελλάδα, έχει την ευθύνη ουσιαστικά, όχι επειδή είναι έτσι γενικά ευρωπαϊκή χώρα, αλλά διότι είναι η χώρα με μια παράδοση, έστω και 25 ετή, παράδοση σταθερότητας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να δώσει τα φώτα της, εν πάση περιπτώσει να συμβάλλει με τη συμμετοχή πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όχι διάφορων ομάδων που παίρνουν πρωτοβουλίες μόνοι τους, αλλά συντεταγμένα, οργανωμένα με πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή, για τη σταθερότητα στην περιοχή. Έχουμε λοιπόν αυτές τις προτεραιότητες. Πιστεύω ότι αυτή η αφορμή πρέπει να μας δώσει την ευκαιρία και διακομματικά να συνεργαστούμε για να κινητοποιήσουμε πράγματα. Γιατί αυτό ήταν μια κριτική που έγινε στην κυβέρνηση. Γιατί στο κάτω-κάτω του συγγραφής ήταν το θέμα του Σαλάνα ταμπού, δεν μπορούσε να καλέσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να του πει: κοίταξε, έχουμε ένα πρόβλημα. Πες μας τη γνώμη. Θα το κάνεις στην επόμενη κρίση, κύριε Υπουργέ? Πρώτα απ' όλα έχω ήδη ζητήσει να δω όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Ήδη είδα βέβαια τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα, θα δω σύντομα και τον πρόεδρο της Βουλής. Και το κάνω όχι μόνο λόγω κουρδικού, διότι πιστεύω ότι πρέπει να μπουν οι βάσεις για μια διακομματική συνεργασία. Θα το πούμε Εθνικό Συμβούλιο, θα το κάνουμε αρχηγών, θα το κάνουμε μια διακομματική επιτροπή με προσώπους των αρχηγών των κομμάτων. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο και είναι απαραίτητο και όχι απλώς για μια συνεννόηση στο επίπεδο κορυφής, είναι και για ένα άλλο λόγο. Η εξωτερική πολιτική μπαίνει σε μια νέα φάση, πιστεύω, μετά τον ψυχρό πόλεμο. Με τα μέσα ενημέρωσης. Είχαμε επαφή με πόσες χώρες. Η κοινή γνώμη παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. Όχι, δημοσιογράφος. Θα με επιτρέψετε όμως να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Γιατί αυτή η συζήτηση περί ενημέρωσης των αρχηγών μας έφερε στα εσωτερικά. Και είναι η τελευταία διάσταση των επιπτώσεων της υπόθεσης του Τσαλάν. Ότι όντως έχει προκαλέσει μια ισχυρή πολιτική κρίση και μια ισοκομματική κρίση στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ήσασταν ένας άνθρωπος που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της σημερινής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και της χώρας, του κ. Σιμίτη εννοώ. Διατυπώνεται η άποψη και μέσα από το κόμμα σας ότι το πλήγμα που δέχτηκε η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σιμίτης από την υπόθεση του Τσαλάν είναι τόσο βαρύ ώστε δεν είναι αναστρέψιμο και ότι για να σωθεί το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές πρέπει να αλλάξει εγκαίρως ηγεσία. Ναι, νομίζω. Ενδεχομένως στο συνέδριο. Ναι ή όχι. Έχουμε μία ευκολία στο να προσωποποιούμε τα προβλήματα. Δεν μας αρέσει ο ένας, ή δεν έχουμε προβλήματα να αλλάξουμε αρχηγό, ή έχουμε προβλήματα να αλλάξουμε, να πούμε, να βρούμε ένα νέο σωτήρα στη χώρα μας, ο οποίος θα φτιάξει κάποιο νέο κόμμα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια πρόκληση για τη χώρα μας, που δεν είναι άσχετο και από αυτό που έγινε με τον Ατσαλάν. Της εμβάθυνσης των δημοκρατικών μας θεσμών είναι απέτηση του πολίτη. Απέτηση του πολίτη να έχει ένα κράτος που τον σέβεται, που μπορεί να αισθάνεται ότι λειτουργούν οι διαδικασίες με καθαρότητα, με διαφάνεια, χωρίς διαφθορά, χωρίς αλυσβερίσει, χωρίς πελατειακές σχέσεις, να ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού, και αυτό πρέπει να γίνει και μέσα στα κόμματα πρώτα απ' όλα. Και το ΠΑΣΟΚ έχει τις δυνατότητες, πιστεύω, να ξεπεράσει αυτή την
κρίση, θα έλεγα γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, κρίση στην πολιτική, διότι πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μια αποστροφή στην πολιτική. Και εγώ θα δουλέψω, πιστεύω πολλοί θα δουλέψουν ακριβώς για αυτή την αλλαγή που πρέπει να γίνει μέσα στο κόμμα. Τι αλλαγή, δηλαδή, όχι αλλαγή Προέδρου, όχι αλλαγή Πρωθυπουργού, αλλά. Πιστεύω τι? Πρέπει, κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να γίνει το κόμμα ένας χώρος συζήτησης της πολιτικής, να δούμε ποια είναι τα πολιτικά προβλήματα της κοινωνίας, όχι ποιος είναι ο επόμενος αρχηγός ή ποιος είναι, θα πει σε ποιο Υπουργείο ή ποιος είναι με ποιον, τα οποία διαβάζω καθημερινά στις εφημερίδες. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Μπορεί να τον ενδιαφέρει ως κουτσομπολιό, αλλά δεν λύνει το πρόβλημά του. Και έχουμε χάσει αυτή την επαφή, πιστεύω, με τον ελληνικό λαό, με την εσωστρέφεια γύρω από αυτά τα ζητήματα, ποιος έχει ποια καρέκλα. Και για να αλλάξει όμως αυτό, χρειάζονται θεσμικές αλλαγές που θα βάλουν τον πολίτη να έχει λόγο. Παραδείγματος χάρη, ο κ. Παπαχιάδας ξέρει πολύ καλά τι σημαίνουν primaries ή προκληματικές στην Αμερική. Δεν λέω ακριβώς να πάρουμε μοντέλα αμερικανικά, υπάρχουν και σε άλλες χώρες παρόμοια μοντέλα, όπου συμμετέχει πολύ περισσότερο ο πολίτης στην διαδικασία επιλογής των προσώπων, δημάρχων, κυβερνητών, πολιτικών κτλ. Το ίδιο που πρέπει να γίνει είναι. Το είχατε πει και παλιότερα πάντως. Ναι, πάντως και υποζητούσατε ένα νέο κόμμα στο Πασόκ. Ουσιαστικά αλλά πρέπει να κάνουμε το μέσο. Να σας πω τι έχει συμβεί τώρα, κύριε. Δεν έχει γίνει αυτό. Με όλο το σεβασμό. Αλλά ένας άνθρωπος από τον οποίο αγοράζω εφημερίδες και είναι ένα από τα βαρόμετρα που χρησιμοποιώ κατά καιρούς, τον έχει πιάσει νοσταλγία. Και μου είπε αυτός ο άνθρωπος και το έχω ακούσει και από άλλους. Μου λέει, αν ήταν ο Ανδρέας τα πράγματα, δεν θα είχε συμβεί όλη αυτή η ιστορία με τον Οτσαλάν. Η αντίδρασή σας. Κοιτάξτε, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πατέρας μου, ήταν ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και ένας άνθρωπος φωτισμένος και χαρισματικός. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έτσι τον γνωρίζει. Είναι μια ιστορική προσωπικότητα και είναι ένας άνθρωπος που ουσιαστικά πριν γίνουν κομματικοί θεσμοί κατάφερε να ενσαρκώσει τις ελπίδες, τα οράματα, την ευαισθησία του ελληνικού λαού, να την εκφράσει και να συσπυρώσει για να μπορέσουν να φτιαχθούν όλα αυτά. Αυτό που χρειάζεται τώρα με την έλλειψη του Ανδρέα Παπανδρέου, καλή είναι, σωστά όλοι μας νοσταλγούμε, αλλά δεν θα μας λύσει τα προβλήματα, είναι να φτιάξουμε πια εκείνους τους θεσμούς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατάφερε να δημιουργήσει ένα κόμμα πρωτόγνωρο, με κάποιους θεσμούς αρχικούς, αλλά η φυσιογνωμία του δέσποσε στο κόμμα. Δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε, θα έλεγα, ένα σύγχρονο κόμμα, διότι η προσωπικότητά του πραγματικά δέσποσε σε όλες τις αποφάσεις. Τώρα είναι η πρόκληση. Ναι, τώρα είναι η πρόκληση. Κατάλαβα ότι ήταν λίγο πιο πονηρό, αφορούσε. Αν ο Ανδρέας ήταν, του τύχαινε η υπόθεση ο Τσαλάν, θα παθαίναμε το ίδιο πράγμα ή. Κοιτάξτε, καλύτερα ήταν περισσότερο τη πιάτσα, με ρωτάνε ορισμένοι. Νομίζω ότι είναι άδικη ερώτηση, με την έννοια ότι δεν νομίζω ότι είναι στόχος, δεν είναι λόγος να συγκρίνουμε προσωπικότητες, όσο να συγκρίνουμε δύο εποχές. Μια εποχή όπου ο αρχηγός, ο πρόεδρος ενός κινήματος ήταν ο αρχηγός, ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά κινούσε τα νήματα, και μια εποχή όπου ο πρόεδρος του κινήματος πρέπει να φτιάξει εκείνους τους θεσμούς ώστε να ελέγχονται οι διαδικασίες αυτές, ώστε να μην υπάρχει. Σε στιγμές και σε στιγμές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και ορίζεται τα θέματα. Όχι, δεν είναι πολύ. Ναι, δεν, όχι, δεν είναι έτσι. Ξέρετε πολύ καλά και στην Αμερική βεβαίως θα φτάσει στον πρόεδρο της Αμερικής. Αλλά υπάρχουν οι θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν σε κάθε κρίση της Κούβας, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Αμερικής, πώς ακριβώς συζητήθηκαν όλα αυτά και πώς λειτουργήσε αυτός ο θεσμός. Θεσμοί παρόμοιοι σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα ζητήματα, εσωτερικά και εξωτερικά, πρέπει να λειτουργούν στη χώρα μας. Και είναι θέμα ποιότητας δημοκρατίας, ποιότητας σχέσεώς μας με τον πολίτη, και είναι νομίζω και αυτό συνδυάζεται με την ηθική, θα έλεγα, διάσταση που πρέπει να δείξει η Ελλάδα ως παράδειγμα για τους γειτονικούς λαούς, αλλά θα έλεγα και σε μια παράδοση που θέλουμε να έχουμε γύρω από το όνομα του ελληνικού πολιτισμού. Θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν σε αυτές τις δύσκολες και φορτισμένες για εσάς ώρες. Βρήκατε το χρόνο να είστε κοντά μας. Και αυτές που θα έρθουν, και αυτές που θα έρθουν θα είναι δύσκολες. Κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε. Ψάχνουμε να βρούμε το μαύρο κουτί αυτής της ανθρώπινης και πολιτικής τραγωδίας που ήταν η υπόθεση ο Τσαλάν. Το ψάχνουμε μπροστά σας, μπροστά στα μάτια σας, κάνοντας μια έρευνα ζωντανά μπροστά σας, συλλέγοντας απαντήσεις, συλλέγοντας στοιχεία, συλλέγοντας ψηφίδες. Η έρευνα αυτή θα συνεχιστεί μοιραία, θα συνεχιστεί μέχρι να πάρουμε τις οριστικές απαντήσεις, τις σίγουρες απαντήσεις, μέχρι να μάθουμε την αλήθεια και μέχρι όλοι μας να αισθανθούμε λίγο πιο ήσυχοι με τη συνείδησή μας και τις τύψεις που είναι αλήθεια ότι όλος ο ελληνικός λαός δεν έχει γιατρέψει ακόμη σε αυτές τις 9 μέρες που έχουν περάσει από τις ύλες του Τσαλάν. Συνεπώς, η αναζήτηση του μαύρου κουτιού συνεχίζεται.
Πρώτη πράξη της τραγωδίας γράφεται στη Δαμασκό. Υπό την ασφικτική πίεση της Άγκυρας, μα κυρίως της Ουάσιγκτον, αρχές Οκτωβρίου 1998, η πόρτα της Συρίας κλείνει για τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν μετά από 18 ολόκληρα χρόνια φιλοξενίας. Με τον ίδιο τρόπο, με αμερικανική πίεση, θα κλείσουν και όλες οι άλλες πόρτες που ο Οτσαλάν θα χτυπήσει τους επόμενους 4 μήνες. Η πρώτη πόρτα και η τελευταία θα είναι η πόρτα της Ελλάδας. 9 Οκτωβρίου. Το αεροπλάνο του Οτσαλάν φτάνει από τη Δαμασκό, μέσω Κύπρου, στην Αθήνα. Ο αρχηγός της ΕΙΠ συναντά τον ηγέτη του ΠΚΚ στο αεροδρόμιο. Το μήνυμα της Αθήνας είναι σαφές. Δεν δίνουμε πολιτικό άσυλο, θα δώσουμε όμως κάποια βοήθεια. Είχε κάποιες ενδείξεις από την ελληνική κυβέρνηση ότι θα τον δεχόταν. Γι' αυτό πήγε στην Αθήνα. Στο αεροδρόμιο του ελληνικού δεν εμφανίστηκε κανένας από τους επισήμους. Τελικά, ο κύριος Πάγκαλος φρόντισε να του εκδώσει μία βίζα, ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει στη Ρωσία. Η Ρωσία αποδεικνύεται αφιλόξενη. Ο Τσαλάν φτάνει στην Ιταλία και ζητά εκεί πολιτικό άσυλο. Οι δικοί του τον συμβουλεύουν να μείνει για πάντα εκεί. Ο ίδιος αποφασίζει να φύγει. Γιατί? Η κυρία Μιτεράν έγραψε ένα γράμμα στον Οτσαλάν με το οποίο του συνιστούσε να μην εγκαταλείψει σε καμία περίπτωση τη Ρώμη, ακόμα και αν χρειαζόταν να πάει στη φυλακή. Υπήρχε έξοδο, ο Οτσαλάν ήλπισε και ήταν το λάθος του ότι μπορούσε στην Ελλάδα να μείνει κρυφά όπως έμεινε στη Συρία τόσα χρόνια. Πράγμα που ήταν αδύνατο. Πολύ γρήγορα η Αθήνα θα βρεθεί με τον Οτσαλάν στα χέρια της και τους Αμερικανούς στην πόρτα της. Η ίδια γραμμή και πάλι. Δεν δίνουμε πολιτικό άσυλο, προσφέρουμε βοήθεια. Η λύση, να δοθεί υπόθεση στη δημοσιότητα και να κληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της, προτείνεται, αλλά δεν υιοθετείται. Οι λύσεις ήσαν δύο. Ή έπρεπε, εφόσον μπήκε μυστικάρι στην χώρα και το ήξεραν 5 άνθρωποι, να τους κλείσουν το στόμα για να τους πούν μην πείτε τίποτε, να μείνει μυστικά εδώ, μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, ή να το δημοσιοποιήσουν αμέσως την ίδια μέρα. Το ταξίδι συνεχίζεται. Μίνσκ, αποτυχημένη απόπειρα προσέγγισης στην Ολλανδία και εν τέλει Ελλάδα και πάλι. Κάποιος έχει μια φαϊνή ιδέα. Κένια. Η Αφρική. Τελευταία σανίδα σωτηρίας ή τελευταία παγίδα. Κάποιοι ειδικοί λένε σήμερα πως έτσι κι αλλιώς ήταν πια αργά. Ότι κάθε κίνηση του Οτσαλάν από τη στιγμή που έφυγε από τη Συρία ήταν υποσθενή αμερικανική επιτήρηση. Και ότι για τις αμερικανικές υπηρεσίες το μοναδικό θέμα ήταν ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος της επιχείρησης για τη σύλληψή του. Η επόμενη πράξη του δράματος θα γραφτεί μετά από 12 ημέρες παραμονής στην κατοικία του Έλληνα πρέσβη στο Ναϊρόμπι, μετά από πολλά απελπισμένα τηλεφωνήματα που κατέγραφαν οι Αμερικανικοί δορυφόροι, από σχέδια που απορρίπτονταν και πιέσεις ασφικτικές της Αθήνας να εγκαταλείψει ο Τσαλάν την πρεσβευτική κατοικία, ώστε να μην συλληφθεί εκεί. Ο κλειός είχε κλείσει. Αυτή η πράξη του δράματος, η απαγωγή στους δρόμους του Ναϊρόμπι, έχει χωρίς αμφιβολία γραφτεί από Αμερικανό συγγραφέα. Νομίζω ότι επικρατεί ακόμα σύγχυση σχετικά με το Ναϊρόμπι. Αλλά αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε είναι ότι οργανώθηκε μια σημαντική επιχείρηση παρακολούθησης, κατά πάσα πιθανότητα υπό τον έλεγχο της CIA, και αυτό επειδή διαθέτει έναν εξοπλισμό παρακολούθησης, όπως οι δορυφόροι, που δεν διαθέτει κανένας άλλος. Επίσης βοήθησε και η Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών, η Mossad, που είναι η καλύτερη στον κόσμο στις απαγωγές. Και φυσικά υπήρχε και μια ομάδα των τουρκικών ειδικών δυνάμεων που περίμενε σε ένα αεροπλάνο με διακριτικά της Μαλαισίας έτσι ώστε να μην προκαλεί υποψίες. Ο Τσαλάν θα καταλήξει στα χέρια των πρακτόρων των τουρκικών ειδικών δυνάμεων που περιμένουν κρυμμένοι στο αεροπλάνο. Είναι η τελευταία πράξη της τραγωδίας που θα γραφτεί σε ένα μήνα περίπου στην αίθουσα του τουρκικού δικαστηρίου κρατικής ασφαλείας. Η τελευταία πράξη του δράματος Ο Τσαλάν. Μα η σύλληψή του έχει φέρει ήδη το κουρδικό στην πρώτη γραμμή του διεθνούς ενδιαφέροντος. Και όπως και αν γραφτεί η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας, το βέβαιο είναι πως ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει για τους Κούρδους και την υπόθεσή τους. Συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας για να εισπράξει την κατηγορηματική διαβεβαίωση όλων για μια κοινή πορεία που θα ολοκληρώσει επιτυχώς
τον πολιτικό σχεδιασμό έως τις εθνικές εκλογές του 2000. Οι διάμεσοι σταθμοί αυτής της πορείας αποτελούν το 5ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, οι ευρωεκλογές και η είσοδο της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η στάση όλων είναι κοινή και κοινή είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Προέχει αυτή την ώρα να ολοκληρώσουμε το έργο μας και να μην επιτρέψουμε να διακυβευτεί η πορεία της χώρας προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και προς την επίτευξη των μεγάλων στόχων που έχει θέσει η χώρα. Και επίσης δεν θα επιτρέψουμε η Τουρκία να χρησιμοποιήσει αυτή την υπόθεση προκειμένου να επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Γιατί δεν επιτρέπουμε να γίνει η Τουρκία ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι στόχοι του ΠΑΣΟΚ ταυτίζονται με τους μεγάλους στόχους της χώρας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προς τα στελέχη της κυβέρνησής του, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει οποιονδήποτε κλειδονισμό. Ο κ. Σημίτης αναχωρεί αύριο για τη Βόνη, όπου θα λάβει μέρος στην άτυπη σύνοδο κορυφής και εν συνεχεία θα μεταβεί στο Μιλάνο για το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η συνεδρίαση διήρκησε 3 ώρες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κούρδου ηγέτη, στις επαφές που θα έχει με τους ομολόγους του στη Βόνη και το Μιλάνο. Στην κοινή συνεδρίαση συζητήθηκε ακόμη η ασφαλής μετάβαση των 4 από την πρεσβεία μας στο Ναϊρόμπι στην Αθήνα. Ο υπεύθυνος του τομέα οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αλογοσκούφης δήλωσε ότι δεν πρέπει να διακυβευτεί η πορεία της χώρας προς την ΟΝΕ, υποστήριξε ωστόσο ότι αυτή μπορεί να την εγγυηθεί όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Τύπου, απαντώντας, επεσήμανε ότι το 1993 η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ φάνταζε άπιαστο όνειρο, ενώ σήμερα η Αθήνα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής. Ο κ. Ρέπας καταλόγησε στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι ύψωσε τους τόνους της αντιπαράθεσης. Ο κ. Καρμανής έχει ζητήσει την παρέτηση του κ. Σημίτη. Τώρα παρουσιάζεται ως συνεγγυητής για την ένωση της χώρας στην ΟΝΕ με τον κ. Σημίτη, το οποίο έχει ζητήσει την παρέτηση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι δείγματα της πολιτικής ατονίας στην οποία έχει περιέλθει η Νέα Δημοκρατία, η οποία προφανώς αδυνατεί να αρθρώσει έναν πιστικό εναλλακτικό λόγο για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Την 5η Μαρτίου, στην πρωτεύουσα της Κένυας Ναϊρόμπι μεταβαίνει με ειδική πτήση ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Παύλος Αποστολίδης, προκειμένου να συναντηθεί με τον ομολογό του και άλλους αξιωματούχους του Κενιατικού Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και με τον Έλληνα πρεσβευτή. Έχω μια συνάντηση αύριο το πρωί με τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Υπουργός Τύπου και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μπορεί να δικαιολογηθεί η αισιοδοξία ότι όλοι θα συμβάλλουν προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η επιχείρηση με επιτυχία. Ο κ. Ρέπας γνωστοποίησε ότι η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε συνεννοήσεις και με τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Κένυα. Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική συμπεριφορά της στην υπόθεση του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. Το πρωί οργισμένο πλήθος δεν επέτρεψε στους Τούρκους συνηγόρους του Ωτσαλάν να τον επισκεφθούν στις φυλακές. Τουρκικές εφημερίδες κάνουν λόγο για νέα σύγκρουση της Τουρκίας με την Ευρώπη, ενώ τηρούν σιγή ηχθείως για τις συνθήκες κράτησης του Κούρδου ηγέτη και το θέμα της κλονισμένης υγείας του. Οι προκλήσεις των Τούρκων δεν σταματούν και μάλιστα σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, ξεπερνώντας κάθε όριο, κάλεσε τους Κούρδους αντάρτες που βρίσκονται στα βουνά να κατέβουν και πάλι άφοβα στα χωριά τους. Η ανησυχία διεθνών οργανισμών αλλά και διασημοτήτων μεγαλώνει για τις μεθόδους βασανισμού του Ωτσαλάν στα χέρια των Τούρκων. Η χείρα του πρώην Προέδρου της Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν, Ντανιέλ, απίθυνε έκκληση στους ηγέτες των 15 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιστολή της στην εφημερίδα Φίγκαρο να ελέγξουν το συντομότερο δυνατό τις συνθήκες κράτησης του Ωτσαλάν, διότι σε αυτού στηρίζει τη ζωή του. Η Τζουμχουριέτ μιλάει για σύγκρουση της Τουρκίας με την Ευρώπη που θα διαφανεί κατά τη διάρκεια της δίκης Ωτσαλάν και προσθέτει ότι η Ευρώπη δεν θέλησε να πει ούτε λίγες λέξεις για τη δίθεν συνεργασία της Ελλάδας με το ΠΚΚ. Η προσπάθεια πάντως της Άγκυρας να εμπλέξει την Ελλάδα στις χώρες που υποθάλπτουν την δημοκρατία πέφτει στο κενό και η Ουάσινγκτον διαστόματος του εκπροσώπου του State Department Jim Foley απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση Ντεμιρέλ να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στον κατάλογο των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ο Jim Foley ξεκαθάρισε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα είναι μια φιλική κυβέρνηση. Είναι μια συμμαχική κυβέρνηση που υποστηρίζουμε σε πολλά και διαφορετικά φόρα και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σήμερα και ο πρόεδρος της Κύπρου, Γλαύκος Κλειδίδης, διέψευσε κατηγορηματικά ότι στην Κύπρο υπάρχουν στρατόπεδα στα οποία εκπαιδεύονται Κούρδοι. Στην Κωνσταντινούπολη έγιναν βομβιστικές επιθέσεις εναντίον τουρκικών τραπεζών και αυτοκινήτων. Μήνυμα προς την Άγκυρα για έντιμη δίκη και αναγνώριση της πολιτιστικής ταυτότητας των Κούρδων στέλνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα συνδέει το σεβασμό των κανόνων δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.
Τριμερείς αντιπροσωπεία από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μεταβεί στην Τουρκία για να παρακολουθήσει τη δίκη του Αμπντουλάχου Τσαλάν. Την πρόθεση αυτή εκδήλωσε η Γερμανική Προεδρία στη συζήτηση που έγινε για το κουρδικό πρόβλημα και τη δίκη του Τσαλάν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε υψηλούς τόνους έστειλε σήμερα έξοδο τριών γυναικών από την Κένια. Έχει ενημερωθεί σχετικά ο Γερμανός πρέσβης στο Ναϊρόμπι και γίνονται προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φημολογία γύρω από αυτό το ζήτημα. Δεν βοηθάει καθόλου τους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω χρειάζεται ψυχραιμία. Είναι τέσσερις άνθρωποι, αισθάνονται βεβαίως την ασφάλεια της πρεσβείας, αλλά από την άλλη μεριά και την ανασφάλεια των όσων ακούνε και αυτοί μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Γιάννος Κρανιδιώτης, χαιρέτησε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να ζητήσει εξηγήσεις από την Τουρκία για τις συνθήκες κράτησης του Ωτσαλάν. Οι εξελίξεις απασχόλησαν και τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό. Κατά τη συζήτηση αποφασίστηκε ακόμη να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να ανατραπεί το κλίμα πολιτικής ρευστότητας που υπάρχει. Η χθεσινή παρέμβαση του κ. Σιμίτη ότι θα ολοκληρώσει το από το Κάσελ της Γερμανίας μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να εργαστεί στην τράπεζα κάποιου θείου του βρίσκει δουλειά σε τηλεγραφική εταιρεία. Το νέο μέσο που καλύπτει σχεδόν όλη την Ευρώπη τον συναρπάζει. Στείνει το δικό του πρωτοποριακό δίκτυο οικονομικών ειδήσεων που ενημερώνει τραπεζίτες και εμπόρους. Μεταξύ Βρυξελών και Άχεν, όπου δεν υπήρχε τηλεγραφική σύνδεση, ο Τζούλιους Ρόιτερ στρατολογεί περιστέρια. Ως το 1851, στο Λονδίνο, πρωτεύουσα του αποικιοκρατικού και του βιομηχανικού κόσμου, κυριαρχούν τα γραφεία του Ρόιτερ, που ακόμη εστιάζουν την ειδησιογραφία του στα οικονομικά. Η μετάβαση στην ευρύτερη ειδησιογραφία έρχεται στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, με την αύξηση στη ζήτηση των εφημερίδων. Όλα τα λονδρέζικα φύλλα είναι ήδη συνδρομητές του πρακτορείου, όταν το 1859 ο Ρόιτερ πιάνει το πρώτο του λαβράκι στη Γαλλία. Μια ομιλία του αυτοκράτορα Ναπολέοντα του Τρίτου, η οποία τυπώνεται μόλις μία ώρα αργότερα στο Λονδίνο. Κατόρθωμα για τον έντυπο τύπο ακόμη και σήμερα. Με προμετωπίδα ακρίβεια, αμεροληψία, ταχύτητα και με προσωπική άγρυπνη φροντίδα, ο Τζούλιους Ρόιτερ επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην Αμερική. Στέλνει τις ειδήσεις σε μεταλλικά δοχεία που ρίχνει από πλοία στη θάλασσα της Ιρλανδίας. Και κάπως έτσι, ο κόσμος μαθαίνει τη δολοφονία του Αβραάμ Λίνκολν. Εκμεταλλευόμενος κάθε πρόοδο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, κάθε συγκυρία, κάθε καλό μυαλό που εργάζεται στα πρακτορία του, ο Ρόιτερ και οι επίγονοί του ηχμηλατούν και αποτυπώνουν κάθε ιστορική στιγμή. Οι επιτυχίες έρχονται η μία πίσω από την άλλη. Υπάρχει όμως και εκείνο το παταγώδες λάθος του 1912. Όταν βυθίστηκε ο Τιτανικός, το Ρόιτερ μετέδωσε πως είχαν σωθεί όλοι οι επιβαίνοντες. Έκτοτε οι επιτυχίες επεσκίασαν τα λάθη. Πέρα από τις ειδησιογραφικές του πρωτιές, το Ρόιτερ εγγενίασε το 1962 για τις μεταδόσεις του τον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο. Η τηλεοπτική του υπηρεσία ήταν η πρώτη που έγινε ψηφιακή. Το στοιχειώδες πρώτο γραφιάκι του 1850 στο Λονδίνο σήμερα στέλνει τηλεοπτική εικόνα, φωτογραφίες και ειδήσεις μέσω τέλεξ και διαδικτύου στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς όλου του κόσμου. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικοινωνία με τις ίδιες πληροφορίες. Ο Υπουργός Αμήνης πρότεινε να οικοδομήσει.